Εσείς είχατε βρεθεί στο σπίτι του πριν από πόσο καιρό? Ήταν το 2016, τώρα έχουμε 17, ναι. Μέχρι το Γενάρη ήμουν στο πρόγραμμα εγώ, στο Δήμο Δάφνης, στο Βοήθεια στο Σπίτι, σαν νοσηλεύτρια. Έχει το πρόγραμμα εκεί διάφορους εξυπηρετούμενους όπου πάμε. Το πρόγραμμα έχει και καθαρίστες και αυτά. Εμείς σαν νοσηλεύτες πηγαίναμε για τα φάρμακα τους, ανθρώπους που δεν μπορούσαν. Και τον είχαμε γνωρίσει, είχαμε πάει την πρώτη φορά από όλους τους εξυπηρετούμενους και είχαμε πάει την πρώτη φορά με την κοινωνική λειτουργό και άλλη μια νοσηλεύτρια και εγώ μαζί για να γνωρίσουμε τους εξυπηρετούμενους. Και εκεί τον γνωρίσαμε, μας είχε παρουσιαστεί έτσι ως ότι έχει θέμα με τα μάτια του, ότι δεν βλέπει. Είχε ένα σκύλο, το θυμάμαι, που ούρλιαζε αυτό συνέχεια, ένα μικρούλι. Και θυμάμαι ότι όπως μπαίναμε μέσα είχε υπολογιστές. Τώρα 2-3 δεν θυμάμαι πόσους είχε. Θυμάμαι επίσης ότι πολλές φορές, επειδή του πηγαίναμε κάποια φάρμακα εμείς, και πολλές φορές δεν τον βρίσκαμε εκεί. Και αναρωτιόμασταν πώς γίνεται, ενώ δεν βλέπει, πώς βγαίνει έξω. Μια φορά είχα πάει και μου είχε δώσει κάτι κουτιά από φάρμακα που χρειαζότανε και μου έδειχνε τα φάρμακα και λέω πώς διαβάζει, αφού δεν βλέπει υποτίθεται. Εσείς με τι συχνότητα πηγαίνετε, μία φορά τη βδομάδα, μία φορά το μήνα? Δηλαδή εγώ να φανταστείς σε 5 μήνες, πρέπει να είχα πάει γύρω στις 8 φορές. Αυτές τις φορές πώς ήτανε, δηλαδή σας καλοδεχότανε, σας προσέφερε κάτι ή έπαιρνε τα φάρμακα και φεύγατε? Έπαιρνε τα φάρμακα, θυμάμαι που τον άκουγα, μιλούσε με μικρόφωνο σε ξένη γλώσσα. Σε ποιον μιλούσε, είχε με τα ηχεία αυτά τα... Ακουγόταν δηλαδή, πάντως τον άκουγα που μιλούσε δυνατά σε ξένη γλώσσα. Τώρα ποια γλώσσα, αγγλικά ήταν, δεν θυμάμαι τι γλώσσα ήταν αυτή που μιλούσε. Θυμάμαι ότι μας έλεγε, ότι μου είχε πει για το σκύλο του, γιατί έκανε σε τρελό αυτό κάθε φορά που έμπαινε κάποιος. Πάντως θυμάμαι ότι παραπονιόταν ότι δεν βλέπει, ότι δεν μπορεί, αλλά μια χαρά περπατούσε και ήταν... Και μας είχε κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, γι' αυτό και δεν τον είχα στο πρόγραμμα γενικά. Ίσα-ίσα μόνο για αυτά τα φάρμακα που έπρεπε, γιατί δεν ήθελαν τα κορίτσια να πηγαίνουν εκεί να καθαρίζουν όπως πάνε σε άλλα σπίτια. Γιατί? Γιατί μας έβγαζε κάτι, πώς να σας το πω, και ήταν αυτό το... Κάτι τρομακτικό εννοείται σας κάτι έβγαζε. Κάτι που μπαίνεις μέσα και θες να βγεις. Ήταν και ο χώρος έτσι πολύ μικρός και... Δεν είχαμε πολλά. Το πρόσωπό του είχε αυτό το τρομακτικό. Και ο χώρος μέσα ήταν λίγο αποπνικτικός και έτσι καλωδιωμένο που ήταν. Και αυτός ήταν ένας έτσι παχουλός άνθρωπος. Έτσι, δεν ξέρω, είναι που βλέπεις έναν άνθρωπο και σου βγάζει κάτι να μην προχωρήσεις. Και πάντα λέγαμε να πηγαίνουμε 2-2. Πώς ήταν το σπίτι μου, λέτε, ήταν πολύ μικρό, τι είχε δηλαδή, ένα καναπέ και ένα κρεβάτι, ήταν ένα διάρρη, πώς ήταν? Μου έχουν μείνει μόνο υπολογιστές. Αυτό σας είχε κάνει εντύπωση, έτσι, ότι είχε 3 υπολογιστές. Ναι, πάρα πολύ καλωδιωμένο σας λέω το σπίτι. Εμένα αυτή η εικόνα μου είχε μείνει, ότι μπαίνεις και ήταν καλωδιωμένο και αυτό το μικρό το σκυλάκι που δεν σ' άφηνε να κάτσει. Τώρα που ακούσατε την είδηση και μόλις είδατε τι... Πώς αντιδράσατε, τι ήταν αυτό το πράγμα που σκεφτήκατε? Ότι θα μπορούσα να ήμουν και εγώ στη θέση της κοπέλας. Φρίκαρα το πρωί που το διάβασα. Μόλις είδα το σπίτι κατάλαβα για ποιον άνθρωπο μιλάνε, για αυτό το ημιυπόγειο. Και λέω είναι αυτός.